καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα βίντεό μας και μπροστά μου έχω, όπως μπορείτε να δείτε, το νέο TCL 40 Next Paper 5G. Ας μην το γράψω στο κουτί. Είναι η μία από τις δύο νέες συσκευές της εταιρείας που μόλις ήρθαν στην Ελλάδα. Εδώ έχω και το απλό εντός εισαγωγικών μοντέλο, το non-5G, αλλά έχουν και αισθητές διαφορές τόσο εμφανισιακά όσο και στο εσωτερικό τους. Οπότε δείτε και το δικό του βίντεο, θα καταλάβετε αρκετά πράγματα. Το κοινό τους όμως είναι η Next Paper τεχνολογία και οθόνη. Εδώ είναι λοιπόν το 5G μοντέλο, το οποίο είναι λίγο ακριβότερο, στα 239 ευρώ στην ελληνική αγορά, έναντι 209 του άλλου μοντέλου. Αλλά όπως θα δούμε, έχει εν πωλής τα ίδια σημαντικά χαρακτηριστικά και κάποια παραπάνω σε ορισμένες περιπτώσεις. Το κουτί θυμίζει βιβλίο, ογκώδες αλλά από ανακυκλωμένα υλικά. Μέσα του βέβαια θα βρείτε μόνο καλώδιο Type-A σε Type-C και το πινάκι για το SIM tray και τη συσκευή, τίποτα άλλο. Δεν θα βρείτε φορτιστή, δεν θα βρείτε θήκη, αυτό πρέπει να το ξέρετε. Και ιδού η συσκευή, η οποία έχει πάχος 9 χιλιοστά, βάρος 192 γραμμάρια και το πλαίσιο ουσιαστικά είναι εδώ αυτό το μικρό τμήμα και το υπόλοιπο έχει, ενώνεται με το πίσω μέρος και έχει αυτή την πάρα πολύ ωραία αίσθηση που θυμίζει κάποιες από τις ποιοτικότερες θήκες της αγοράς, αλλά δεν είναι θήκη, είναι η πλάτη του κινητού, πλαστική σαγρέ, πολύ ποιοτική η αίσθηση σε αυτό το γκρι χρώμα. Εδώ θα δείτε και το camera module στο πίσω μέρος με την τριπλή κάμερα και το LED flash. Έχουμε audio jack με Type-C θύρα στο κάτω μέρος και την μία έξοδο ήχου. Στο πάνω μέρος ένα μικροφωνάκι, δεξιά τα πλήκτρα και το power lock button που είναι και αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων. Και στα αριστερά έχουμε το SIM tray. Μία διαφορά τους λοιπόν των δύο συσκευών. Εδώ έχουμε, υποστηρίζεται dual SIM, αλλά η δεύτερη SIM τρώει τη θέση της microSD, ενώ στο TCL 40 Next Paper αυτό δεν συμβαίνει. Μπορείτε να έχετε και δύο SIM και την microSD ταυτόχρονα. Και εμφανισιακά λοιπόν διαφέρουν οι δύο συσκευές. Πάμε να δούμε και πού διαφέρουν στα ενδότερα. Έχουμε και διαφορετικά bezels, μεγαλύτερα λίγο σε αυτή την περίπτωση, με μικρότερη οθόνη. Επίσης έχουμε notch σταγόνα για τη selfie, ενώ έχουμε hole notch στο non-5G μοντέλο. Η οθόνη είναι και εδώ βέβαια LCD στα 90 Hz στο refresh rate με 500 nits φωτεινότητας, αλλά λίγο μικρότερη, 6,6 inches αντί 6,78 inches και με μικρότερη ανάλυση, 720p, δηλαδή HD+, έναντι Full HD+, του TCL 40 Next Paper. Έχει πιο ελαφριά αίσθηση ωστόσο το κινητό. Το θετικό όμως με την οθόνη είναι ότι δεν χάνει καμία από τις τεχνολογίες Next Paper και Next Vision που προωθεί η TCL και είναι μάλλον η μόνη εταιρεία αυτή τη στιγμή στην αγορά που τις έχει εξελίξει σε τόσο βαθμό για όσους θέλουν να χρησιμοποιούν πολλές ώρες την οθόνη κάθε μέρα αλλά χωρίς να κουράζονται τα μάτια τους, να χρησιμοποιούν το κινητό έξω χωρίς να τους ενοχλεί η αντανάκλαση του φωτός από τον ήλιο ή από τεχνητό φωτισμό. Βλέπετε εδώ ότι αυτό δεν είναι screen protector, έτσι είναι η κάλυψη της οθόνης και έτσι δεν έχουμε αντανάκλαση του φωτός. Μπορούμε άνετα να βλέπουμε, να διαβάζουμε ακόμα και υπό ήλιο και υπό έντονο φωτισμό. Το βλέπετε και στη selfie κάμερα για παράδειγμα που έχει απλό κρύσταλλο που την καλύπτει. Πόσο έντονη είναι η αντανάκλαση του φωτός σε σχέση με αυτό το τμήμα της οθόνης. Οπότε είναι εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει στο anti-glaring. Και έχουμε και TUV certified φιλτράρισμα του μπλε φωτός για να μην κουράζονται τα μάτια σας και στις δύο συσκευές. Εδώ θα σας δείξουμε για τα modes. Next Paper Mode λοιπόν το ενεργοποιούμε. Αλλάζει, κάνει ένα reset η οθόνη θα το λέγαμε και μπαίνει σε Next Paper Mode, το οποίο θυμίζει πάρα πολύ χαρτί, ακόμα και το background εδώ έχει αυτή την όψη χαρτιού, ανάγλυφου, δηλαδή δεν φαίνεται πολύ καλά στην κάμερα, αλλά έτσι φαίνεται. Τα χρώματα είναι λίγο πιο θαμπά και είναι σαν να έχουμε ένα βιβλίο μπροστά μας, σαν να έχουμε τυπωμένο χαρτί. Είναι φοβερή η αίσθηση πραγματικά και σε συνδυασμό με την αίσθηση που μας δίνει στην αφή, πάρα πολύ ωραία. Και για όσους θέλουν να διαβάζουν βιβλίο ακόμα πιο ξεκούραστα, κάποιο e-book για παράδειγμα, υπάρχει και το ink mode που πάμε σε τελείως ασπρόμαυρο mode. Αυτό βοηθάει λίγο και στην κατανάλωση ενέργειας και εννοείται κουράζει ακόμα λιγότερο τα μάτια σας. Και είναι καλό για να διαβάζετε βιβλία ή οτιδήποτε άλλο. Αλλιώς, ό,τι ώρα θέλουμε, επιστρέφουμε σε κανονικό mode όπως σε οποιοδήποτε smartphone. Είναι εξαιρετική η λειτουργία. Έχουμε επίσης το Next Vision που έχει ενίσχυση της εικόνας, βελτίωση της εικόνας ανάλογα με το τι κάνετε, εικόνα, βίντεο, παιχνίδια.
Έχουμε το reading mode, ξεκουράζει τα μάτια, λίγο κάνει πιο ζεστό τη φωτεινότητα, το χρωματισμό. Eye comfort mode, ακόμα πιο θερμό, πιο θερμή θερμοκρασία. Αυτόματη εννοείται φωτεινότητα και διαβάζει συνεχώς τις συνθήκες του περιβάλλοντος και ανάλογα ρυθμίζει τα χρώματα, τη φωτεινότητα κτλ. Darker display mode για το βράδυ. Sunlight display mode για βελτίωση της ορατότητας της θέασης το υπό ήλιο. Ρυθμίζουμε και τα χρώματα, κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και εδώ είναι οι τυπικές ρυθμίσεις της οθόνης που φυσικά έχουμε και dark mode και άλλο eye comfort mode, ρύθμιση του refresh rate κτλ. Από πλευράς οθόνης, μόνο η TCL έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο αυτή τη στιγμή. Από όλες τις συσκευές που θα βρείτε στην αγορά, ακόμα και πανάκριβες συσκευές, τόση έμφαση στην οθόνη και στην προστασία των ματιών και στην αίσθηση αυτή για όσους το χρησιμοποιούν, είναι οι συσκευές είναι πραγματικά φοβερές αυτές οι Next Paper και τα tablet αντίστοιχα της εταιρείας. Είπαμε για την οθόνη λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια άλλα πραγματάκια. Στο εσωτερικό του έχουμε Dimensity 6020 chipset νεότερης τεχνολογίας, κατασκευασμένο στα 7 νανόμετρα με Mali-G57 MC2 GPU. Είναι λοιπόν και το chipset και η GPU ελαφρώς ανώτερα από του TCL40 Next Paper. Για όσους λοιπόν οι επιδόσεις παίζουν λίγο παραπάνω ρόλο, ίσως θα προτιμήσετε αυτή τη συσκευή, έχουν μια διαφορά κτλ. Android 13 με το TCL UI, όπως και τα δύο κινητά, εδώ μπορείτε να δείτε και τις εφαρμογές, κάποια games προεγκατεστημένα, αλλά πέραν αυτών γενικότερα λίγα πράγματα και κάποια social media τα οποία μπορείτε να αφαιρέσετε. Επίσης έχουμε λίγο λιγότερη RAM, 6 GB αντί για 8 GB, αλλά υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης όπως σε όλα τα κινητά πλέον σχεδόν. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 6-6 12 GB μέσω χρήσης του αποθηκευτικού χώρου, ο οποίος είναι 256 GB και επεκτείνεται μέσω microSD, όπως είπαμε. Κάμερες. Και εδώ λοιπόν έχουμε τριπλή κάμερα με 50 MP κύριο αισθητήρα, με διάφραγμα 1.8, πρακτικά είναι η ίδια κάμερα η 50 και στις δύο συσκευές, με face detection auto focus. Εδώ συνδυάζεται όμως με 2 MP macro κάμερα και 2 MP depth κάμερα. Δεν έχουμε ultra wide. Και πάλι λοιπόν, εάν σας ενδιαφέρει πολύ να έχετε ultra wide κάμερα, ίσως το TCL40 να είναι καλύτερη συσκευή για εσάς. Μικρότερης ανάλυσης και ο αισθητήρας selfie, 8 MP έναντι 32, αλλά ίδια λήψη βίντεο, 1080p στα 30fps. Επίσης δεν έχουμε τον 3D ήχο με τα στέρεο ηχεία που έχουμε στο TCL40. Έχουμε Wi-Fi AC, Dual Band με Wi-Fi Direct, έχουμε Bluetooth 5.1 με UDP και LE, έχουμε NFC, έχουμε FM ραδιόφωνο και USB Type-C 2 θύρα. Η οποία να πούμε ότι υποστηρίζει 15 W φόρτιση για την μπαταρία των 5.000 mAh. Η μπαταρία λοιπόν έχει ίδια χωρητικότητα και στα δύο κινητά, αλλά το non-5G μοντέλο υποστηρίζει 33 W φόρτιση, ενώ το 5G μοντέλο υποστηρίζει 15. Και αυτό πρέπει να το ξέρετε, ανάλογα με το φορτιστή που έχετε και θέλετε να πάρετε ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα ξέρετε λοιπόν τις διαφορές μεταξύ των δύο αυτών συσκευών, που εμφανισιακά δείχνουν τελείως διαφορετικά κινητά. Στην πράξη μοιράζονται αρκετά πράγματα, αλλά το κυριότερο είναι η τεχνολογία της οθόνης. Αλλά ανάλογα με το που δίνετε εσείς βάρος στη λεπτομέρεια, δηλαδή ας πούμε στην ultra wide κάμερα ή στην ταχεία φόρτιση ή στις επιδόσεις λίγο παραπάνω και την ανάλυση της οθόνης, ή στο 5G θα επιλέξετε μία από τις δύο. Αυτό είναι λοιπόν το TCL 40 Next Paper 5G, διαθέσιμο και στην ελληνική αγορά στα 239 €. Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για περισσότερα βίντεο smartphones και τεχνολογίες.